Μήνυμα πως θα πρέπει να μειωθεί η απόσταση μεταξύ των κοινωνιών και των κέντρων λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Νομίζω λοιπόν ότι αποτελεί βασικό στοίχημα για το επόμενο διάστημα, εάν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να έχει μέλλον, να μικρύνει αυτή η απόσταση. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τη χώρα μας. Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε πως το βασικό ζητούμενο είναι οι πόροι αυτοί να πιάνουν τόπο. Αλλά το ζητούμενο, και αυτό που τελικά σε τελευταία ανάλυση απασχολεί και την ίδια την κοινωνία, είναι το αντίκρισμα αυτών των πρωτοβουλειών, αυτών των δράσεων. Άρα, για να υπάρχει όμως το καλύτερο δυνατό αντίκρισμα, για να δημιουργείται προστιθέμενη αξία στην οικονομία, θα πρέπει να διαμορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον που θα ευνοεί ακριβώς την καλύτερη δυνατή απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Το ζητούμενο είναι λοιπόν, ειδικά στη σημερινή συγκυρία της κρίσης, το πώς αυτοί οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας πιάνουν τόπο. Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για επενδύσεις με ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και το μέλλον της Ευρώπης ήταν τα βασικά ζητήματα διαλόγου που είχε με πολίτες της Αθήνας η Επίτροπος Κορίνα Κρέτσου, αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, και ο Μεσήνιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Είναι ακριβώς να προσανατολίσουμε τα προγράμματα, κυρίως τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το σκέλος της επιχειρηματικότητας, ακριβώς στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και θα μου επιτρέψετε να πω, νέων ποιοτικών σταθερών θέσεων εργασίας. Αυτό γίνεται τόσο με συγκεκριμένες, στοχευμένες προσκλήσεις, οι οποίες αφορούν απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νεοφυή επιχειρηματικότητα, νέες δυναμικές μικρομεσαίες εξωστρεφείς επιχειρήσεις, όσο όμως και στα κριτήρια αξιολόγησης που βάζουμε στο σύνολο των προσκλήσεων, στο σύνολο των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περίοδου. Πρημοδοτούνται δηλαδή εκείνα τα εγχειρήματα, εκείνα τα επιχειρηματικά εγχειρήματα, τα οποία ακριβώς δημιουργούν νέες, σταθερές, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Το νέο αναπτυξιακό νόμο, στον οποίο έχουμε δεσμεύσει σημαντικό μέρος των πόρων και του ΕΣΠΑ, προσανατολίζουμε ακριβώς την επενδυτική δραστηριότητα, κυρίως στο δευτερογενή τομέα, στον κλάδο της μεταποίησης και της βιομηχανίας, που εκεί μπορούν να παραχθούν τέτοιου τύπου ποιοτικές θέσεις εργασίας. Προχωρούμε και σε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ακριβώς για να βοηθήσουμε την ενίσχυση της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.